Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μας λαχτάρισε λίγο ο Ερντογάν με τα προβλήματα υγείας που έχει. Τώρα, υπάρχει μια συζήτηση για το τι θα γίνει την επόμενη, αν τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, εξελιχθούν όπως φαίνεται, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η ελληνική πλευρά έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να πάει την επομένη των εκλογών, των δικών μας και της Τουρκίας, σε ένα διάλογο, αν αυτό καταστεί εφικτό. Ερώτημα πρώτον, τι διάλογο μπορούμε να κάνουμε? Δεύτερον, με ποιον θα το κάνουμε? Ενώ ότι άλλο να εκλεγεί ο Ερντογάν, άλλο να εκλεγούν οι άλλοι. Και τρίτον, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποια σοβαρή αλλαγή, δηλαδή δομική αλλαγή στην Τουρκία, στην πολιτική της, που να επιτρέψει το διάλογο? Γιατί αυτή τη στιγμή, με τις θέσεις που έχει, τι διάλογος να γίνει? Πού υπάρχει το σημείο σύγκλησης? Όλα αυτά είναι σωστά. Νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία δεν είπε κάτι που μας ξαφνιάζει. Mm-hmm. Δηλαδή, είπε αυτό το οποίο λέμε εδώ και χρόνια, mm-hmm. ότι υπό προϋποθέσεις είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με την Τουρκία. Να συζητήσουμε πριν φτάσουμε σε διαπραγμάτευση, πρέπει να προηγηθεί μια συζήτηση για τους όρους mm-hmm. μιας ενδεχόμενης διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι η ελληνική θέση δεν έχει αλλάξει. Είμαστε σε μια φάση που πια το κλίμα είναι ήρεμο, δεν θα έλεγα ήρεμο. Είμαστε σε μια φάση που έχει τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει μια ουσιαστική αποκλιμάκωση. Ακόμα και μέχρι εχθές η δραστηριότητα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας ήταν μηδενική στο Αιγαίο. Δεν έχουμε επιθετικές δηλώσεις. Όλα αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μας επιτρέπουν να αφοσιωθούμε προς το παρόν τουλάχιστον σε άλλα ζητήματα και να μην είναι τα ελληνοτουρκικά αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής σύγκρισης, όχι τόσο στην Ελλάδα που δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς, αλλά στην Τουρκία. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό γιατί ας υποθέσουμε ότι συσσωρεύεται ένα έστω και μικρό κεφάλαιο καλής θέλησης για την επόμενη μέρα, η οποία επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Καλαρίτη, δεν είναι εύκολη, έτσι, σε καμία περίπτωση. Η τουρκική ατζέντα είναι δεδομένη. Υπάρχει ένα ζήτημα και το υπενυχθήκατε, εάν μια αλλαγή στην Τουρκία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αλλαγή της ατζέντα. Mm. Όλοι ξέρουμε υπάρχει μια αντίληψη στην Ελλάδα ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική δεν αλλάζει. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να την αποδεχτώ χωρίς προϋποθέσεις ή χωρίς εξαιρέσεις σε αυτή τη διάσταση της τουρκικής πολιτικής. Σε άλλες περιπτώσεις, όχι στα ελληνοτουρκικά, είναι αλήθεια, η Τουρκία όχι απλώς αλλάζει, αλλά κάνει και κολοτούμπες στρατηγικού χαρακτήρα. Όχι στα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνω. Ναι, αυτό που για να πω, γιατί βλέπετε εσείς την πιθανότητα μια αλλαγή πολιτική, αν γίνει στην Τουρκία, να αλλάξει την ατζέντα? Γιατί η μόνη σταθερά, όντως, η Τουρκία έχει κάνει πολλές κολοτούμπες και έχει προσαρμόσει την πολιτική της και έχει δείξει μια ευελιξία, ακόμα και σε στρατηγικά θέματα. Το μόνο το οποίο μένει αναλύωτο είναι ο αναθεωρητισμός εναντί της Ελλάδος, και νομίζω αυτό έχει και την εξήγησή του. Έτσι. Η Τουρκία θεωρεί ότι ο χώρος ο ζωτικός της, σε αυτό που θεωρεί αυτή ζωτικό χώρο, υπάρχει ο ελληνικός παράγοντας, Ελλάδα και Κύπρο. Εκεί τι μπορεί να αλλάξει κάτι, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, δεν το βλέπω. Δεν βλέπω, δηλαδή, ιδιαίτερα αν επανεκλεγεί ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι θα αλλάξει η ατζέντα που τίθεται από την τουρκική πλευρά. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Τι θα συνιστούσε διευκόλυνση για να ξεκινήσει μια συζήτηση, να ξεκινήσουμε πάλι τις διερευνητικές. Δεν μιλάω για μείζωνα διαπραγμάτευση. Ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του τι θα μπορούσε να διευκολύνει μια τέτοια προοπτική. Έτσι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να μην γίνεται αναφορά στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Έτσι, όπως δεν γινόταν μέχρι και τη στιγμή που, δηλαδή με τους όρους που έγινε μετά, που είχαμε τις διερευνητικές, παρόλο που δεν οδηγούσαν πουθενά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα κανάλι επικοινωνίας. Δίνω απλώς ένα παράδειγμα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Τουρκία θα προσέλθει με τέτοιου είδους μονομερείς κινήσεις, αλλά
αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ναι, εντάξει, βλέπω ότι και οι δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών βάζουν πάντα την αίρεση ότι να δούμε αν η Τουρκία θα αλλάξει. Είναι προσεκτική. Καταλαβαίνει κανείς τη σκοπιμότητα του να εμφανίζεται η Ελλάδα διατεθειμένη για διάλογο, για να μην είναι αυτή η οποία εμφανίζεται αρνητική. Από την άλλη, αυτό ενέχει και τον κίνδυνο, μας ή τόσο την πιθανότητα να λειτουργεί εξοραϊστικά για την Τουρκία. Δηλαδή, αν αύριο η Τουρκία επανέλθει, που ήδη έχει επανέλθει στα γνωστά, η στάση της Ελλάδος να την έχει ως ένα βαθμό εξοραϊστική και ξεπλύνει. Θα πει, αφού είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε, τώρα πώς την ξανακαταγγέλλετε. Εντάξει, αυτό είναι, έχετε δίκιο, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί αποφασιστικά να μας αναγκάσει να πάμε σε ένα διάλογο, επειδή όντως θα έχουμε τις προηγούμενες εβδομάδες ή τους προηγούμενους μήνες υιοθετήσει μια πιο διαλλακτική στάση, δηλαδή μετά τους σεισμούς, ανταποκρινόμενη σε πολυμερείς ενέργειες της Τουρκίας. Ναι, δηλαδή, ναι. Έτσι. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει ένα αντεπιχείρημα αυτού του είδους, το οποίο είναι έγκυρο, αλλά δεν είναι καθοριστικό. Δεν θα αναγκαστούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, ναι. Τα έχουμε πει καλά λόγια για την Τουρκία. Ναι. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, κύριε Καλαρί. Τώρα, ανεξαρτήτως του πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση με την Τουρκία, τα χτυπάω το αποσυνδέσεις, αλλά οι ευρύτερες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και τώρα πολύ περισσότερο μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τώρα τα διάφορα μέτωπα που ανοίγουν στον Τάν κλπ. Εδώ φαίνεται ότι η Ελλάδα, πέρα να επαναλαμβάνω των σχέσεων με την Τουρκία, έχει τη δυνατότητα να αναδείξει ένα αυτόνομο ρόλο, μια αυτόνομη χρησιμότητα στην περιοχή και χρησιμότητα μπορώ να πω, λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας, λόγω των δομών ασφαλείας που έχει, λόγω των συνεργασιών που έχει, λόγω των σχέσεων που έχει. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο το μπορούμε να αξιοποιήσουμε ανεξαρτήτως του πώς θα εξελιχθεί η σχέση με την Τουρκία, δικό μας αυτόνομο γεωπολιτικό εννοώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο συζητάγαμε νωρίτερα για τις όποιες προοπτικές έχει μια διαδικασία επανεκκίνησης είναι περισσότερο σε τακτικό παρά σε στρατηγικό επίπεδο. Αλλά αυτό το οποίο αναφέρεται είναι το γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο. Δηλαδή το στρατηγικό το οποίο έχει διαμορφωθεί. Και έχει διαμορφωθεί, όπως πολύ καλά ξέρετε, εν μέρη λόγω των ηγεμονικών φιλοδοξιών της Άγκυρας και εν μέρη λόγω της ελληνικής αντίδρασης, η οποία έψαξε και έκανε συνεργασίες και συμμαχίες από τον Περσικό κόλπο μέχρι, μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ενοποιώντας στρατηγικά αυτή την περιοχή, επαναλαμβάνω. Έτσι αναβαθμίζεται και η ελληνική θέση, οι ελληνικές δυνατότητες. Βοηθάνε και παράγοντες τους οποίους δεν ελέγχουμε, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και γενικά ο ρωσικός αναθεωρητισμός, ο οποίος έχει αυξήσει την αξία του ελληνικού οικοπαίδου, να το πω έτσι όσο πιο σχηματικά γίνεται, και έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον να εκμεταλλευτούμε και να εμπεδώσουμε μια αξιοπιστία απέναντι σε σημαντικούς εταίρους και συμμάχους. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε πάση θυσία. Δεν είναι εύκολο γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν μία σειρά από παράγοντες και γεγονότα που μας ξεπερνάνε. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και ως εκ τούτου ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς θα επηρεαστούν τα στενά ελληνικά συμφέροντα. Εντάξει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε, προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις πλανητικές πολιτικές, αλλά πάντως όντως τα τελευταία 4 χρόνια κυρίως έχει αποδειχθεί η γεωπολιτική εμβέλεια της χώρας. Δηλαδή η σχετική ευκολία, πάση περιπτώσει, δηλαδή το ότι υπάρχουν προϋποθέσεις η Ελλάδα να ανοίγεται και να γίνεται αποδεκτή ως εταίρος ή ως δυνάμει σύμμαχος ή σε διάφορες δομές σε πολύ ευρύ γεωγραφικό πεδίο. Έτσι, από τον κόλπο μέχρι την Αφρική, από την Ασία, Κεντρική Ασία κλπ. Δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Εγώ αυτό το έχω ονομάσει και προφορικά και γραπτά, την στρατηγική ενηλικίωση της χώρας. Αναγκαστική μεν εξαιτίας του επιθετικού τουρκικού αναθεωρητισμού, αλλά πάντως αυτό που περιγράψατε πάρα πολύ καλά νομίζω ότι αποτυπώνεται σε αυτή τη φράση. Κοιτάξτε, είναι 4 χρόνια τα οποία όντως η χώρα κατάφερε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, κατάφερε να είναι στρατηγικά αξιόπιστη,
Και αυτό βεβαίως με πολύ μεγάλες θυσίες, γιατί δεν γίνεται με μία ή δύο επισκέψεις, γίνεται με το να αναβαθμίζεις τις στρατιωτικές του ικανότητες, και αυτό είναι το πρώτο που εξαργυρώσαμε, δηλαδή τη διάθεσή μας να οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να είναι πραγματικά ισχυρές, τόσο ισχυρές έτσι ώστε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα αλλά και το Ισραήλ να θέλουν να συνεκπαιδεύονται μαζί μας. Και αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Βέβαια. Πιστέψτε με. Και ίσως είναι και το μικρότερο δείγμα της στρατηγικής ενηλικίωσης της χώρας. Το βλέπουμε τώρα και με τον Νίοχο, ας πούμε έτσι. Ότι ο Νίοχος, μια άσκηση στην οποία έρχονται οι καλύτερες και μπάσει πτώση χώρες αναφοράς διεθνώς να συμμετάσχουν και να εκπαιδευτούν εδώ. Έτσι είναι. Αυτό δεν γίνεται επειδή μιλάμε όμορφα, γίνεται επειδή ξοδέψαμε πάνω από 10 δισεκατομμύρια και για να αναβαθμίσουμε την στρατιωτική μας ισχύ και μαζί με αυτό βεβαίως και τη διπλωματική μας παρουσία διεθνώς. Δεν είναι περίεργο που σχεδόν προεξοφλείται ότι θα είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά επόμενα χρόνια. Ναι, ήταν και παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας και την ατζέντα χθες που θα έχει η Ελλάδα. Είναι πολύ στοχευμένη η ατζέντα. Είναι πολύ στοχευμένη η ατζέντα. Δείχνει δηλαδή ότι απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο κοινό, με την Ελλάδα να προωθεί θέματα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία είναι έτσι, πλανητικού ενδιαφέροντος και εντός στρατηγικού πλαισίου πολλών. Έτσι. Από την θαλάσσια ασφάλεια, παιδιά στον πόλεμο, γυναίκες, ειρήνη, ασφάλεια. Πολύ, πολύ στοχευμένη ατζέντα. Να ρωτήσω κάτι άλλο για να κλείσουμε με τη μεγάλη εικόνα. Εδώ, τώρα, όλο αυτό το πλαίσιο αναβάθμισης της χώρας έρχεται σε μια περίοδο αφενός κρίσεων, όπως η εισβολή στη Ρωσία, τα μέτωπα τα ανοίγουν, αλλά και σε μια περίοδο της στρατηγικής μετάβασης της Ευρώπης, η οποία δείχνει να ψάχνεται. Έτσι, η Ευρώπη, εντάξει, λογικό είναι, με τόσα πολλά κράτη, με τόσα αποκλίνοντα ή και συγκρόμενα συμφέροντα, είναι δύσκολο να έχει η Ευρώπη συμπαγή γεωπολιτική και διπλωματική παρουσία. Είμαστε όμως σε μια φάση που υπάρχουν και πολλές εσωτερικές αστάθειες. Στη Γαλλία, στην Βρετανία, αναφέρουμε και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουμε στην Ευρώπη ως πόλο γενικά. Αυτό ανοίγει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες για μας. Δηλαδή το γεγονός ότι μεγάλες χώρες έχουν θέματα αστάθειας ή και αποσταθεροποίησης στο βέτερο περίγυρο, έτσι. Η Γαλλία, το Ισραήλ για να πάω εκτός Ευρώπης, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ακόμα πιο έντονο σημείο αναφοράς και να διεκδικήσει όλο και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Αρκεί να μην μπούμε και εμείς στον κύκλο της εσωτερικής πολιτικής αποσταθεροποίησης. Ναι. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, το κεφάλαιο το στρατηγικό που έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να συσσωρεύσει η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ήταν σε θέση να παίρνει αποφάσεις πάρα πολύ γρήγορα και αυτές οι αποφάσεις να αντανακλώνται και σε ένα ας πούμε ευρύτερο πολιτικό κονσένσους παρά τις διαφωνίες σε τακτικό επίπεδο στο εσωτερικό. Έτσι είναι. Δυστυχώς, και έτσι να μην παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, δυστυχώς είμαστε σε μία περιοχή που ορίζεται από βόρεια, από τον Κάφκασο μέχρι το Αφρικανικό κέρας, νότια, ανατολικά από τον Κόλπο μέχρι το Μαχρέμ, η οποία είναι μία περιοχή εξαιρετικά εύλεκτη. Και η στρατηγική μας σημασία δυστυχώς ενισχύεται από το ότι είμαστε σε μια περιοχή κρίσεων. Αλλά όσο μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα την γεωπολιτική μας αναβάθμιση, τόσο περισσότερα κέρδη θα έχουμε παρά τις κρίσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πεδίο το οποίο λόγω της, επειδή μπαίνει και η Ευρώπη έχει αλλάξει η χρήση και αλλάζει η αντίληψη και η κουλτούρα. Εννοώ ότι επανέρχεται σε μια κουλτούρα πιο σκληρή ασφαλείας. Το βλέπουμε αυτό με την αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών, με την υποαμερικανική μπασιπτώση πίεση και καθοδήγηση ανασύνταξη των αμυντικών βιομηχανιών, τη αντίληψη γενικά. Δηλαδή μπαίνει σε μια, τώρα το λέω για την ευκολία, σε μια πολεμική φάση και η Ευρώπη, έτσι. Υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Επειδή παρακολουθώ τα ζητήματα της ευρωπαϊκής άμυνας και της συζήτησης
για την ευρωπαϊκή χειραφέτηση στο πεδίο της ασφάλειας και της άμυνας εδώ και 30 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Είμαι επιφυλακτικός. Όντως αυξάνονται οι δαπάνες οι αμυντικές, αλλά πρέπει να συζητήσουμε την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότερες, με την εξαίρεση της Γαλλίας, αλλά οι περισσότερες ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις. Έτσι, Γερμανία, δηλαδή, παραδείγματος χάρη. Έχουνε, βεβαίως. Εδώ πέρα μιλάμε ότι δεν υπάρχουν στόκ πυρομαχικών. Έτσι, έχουν εξαντληθεί και γι' αυτό οι δαπάνες είναι ότι αγοράζουμε άρον-άρον από τις... Αγοράζουμε ως Ευρωπαίοι. Ναι. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πρωτοβουλίες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίπεδο της Κομισιόν, για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο, για κοινές προμήθειες, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Υπάρχουν και κάποια χρήματα τα οποία μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά για το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι καθόλου πολλά, δηλαδή τα χρήματα, τα 3,5 δισεκατομμύρια που δέσμευσε η Κομισιόν για την συνεργασία σε αυτούς τους τομείς. Αλλά δυστυχώς είμαστε μακριά από το να έχει εκφραστεί η πολιτική βούληση ότι πάμε σε μια ουσιαστική ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Δηλαδή το ΝΑΤΟ αποφάσισε πέρυσι τη δημιουργία μιας δύναμης ταχείας αντίδρασης 300.000 με όλη την υποστήριξη. Είναι δεδομένο ότι εφόσον οι Αμερικανοί το θέλουν, αυτή η δύναμη θα δημιουργηθεί, ήδη δημιουργείται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πούμε τώρα ότι χρειαζόμαστε ένα standing, πώς το λένε τώρα, να αναπτύξουμε, εν πάση περιπτώσει, 20.000 ναι. σε μια περιοχή κρίσης, δεν πρόκειται να δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και η συζήτηση τώρα, αυτό που λέει και ο Μακρόν περί στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Η Ευρώπη ούτε τους πόρους έχει, ούτε την αντίληψη, ούτε την διάθεση. Δηλαδή, σπρώχνοντας πάνε την Ευρώπη οι Αμερικανοί. Τώρα έχουμε τους πόρους. Δεν τους ξοδεύουμε όπως πρέπει. Mm. Δηλαδή, αν δείτε το τελευταίο δελτίο του ΣΥΠΡΙ, του Σουηδικού Ινστιτούτου για τις αμυντικές δαπάνες, το 22 είχαμε ρεκόρ διεθνώς, παγκοσμίως, 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν γύρω στις 11 ευρωπαϊκές χώρες τις πρώτες 40, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η οποία είναι πολύ ψηλά λόγω των δαπανών του 2022. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν υποτεθεί ότι θα μπορούσε, είναι λάθος αυτό που κάνω τώρα, αλλά να μπει σε μία ως ένας παίκτης, εξοδεύει περισσότερα από την Κίνα. Δηλαδή θα ήταν ο δεύτερος πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μακράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 900 δισεκατομμύρια. Yeah. Λοιπόν, αυτά τα 300 σχεδόν δισεκατομμύρια που ξοδεύουμε τα πανευρωπαϊκά, χωρίς τη Βρετανία, έτσι, χωρίς τη Βρετανία. Ναι, δεν πάνε πουθενά. Αν δείτε τις αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας, οι οποίες είναι κοντά στα 55, 56, 57 δισεκατομμύρια, πάνω από το 60% είναι λειτουργικά. Ναι. Εντάξει. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, παρότι αν συγκροτηθεί αυτό το πράγμα και αν υπάρξει αμυντική βιομηχανία και κοινές αγορές κλπ, η Ελλάδα έχει να ωφεληθεί από αυτό για προφανείς λόγους, όπως και με την συνεργασία για τα κοινά project που υπάρχουν, για την Ευρωκορβέτα κλπ, για την δομημένη συνεργασία. Αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, δηλαδή αν οι Ευρωπαίοι αλλάξουν αντίληψη, θα έχουν να ωφεληθούν όλοι, και οι οικονομίες κλίμακος θα γίνουν και οι τεχνολογίες θα αναπτυχθούν. Προφανώς. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, έτσι. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν και χρειάζεται συνολική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα. Έτσι. Γιατί χωρίς μια ευρωπαϊκή, έτσι, αμυντική βιομηχανική στρατηγική, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Φαντή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Κώστας Φαντής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθηγητής διεθνών σχέσεων στον Πάντιο Πανεπιστήμιο.